De señales de Telca. Η ελληνική αγορά δεν σταματάει να με εκπλήσει. Λίγα λεπτά μετά το προηγούμενο βίντεο, κοίταξε να δεις τι ανακάλυψα. Μία πρωτότυπη μονάδα χειροτροφίας στην καρδιά της Θεσσαλίας που θα ζήλευαν οι καλύτερες ευρωπαϊκές χειροτροφικές μονάδες. Απογοήτευση. Απογοήτευση. Καινοτομία στην εκμετάλλευση ζώων. Σπουδαία καινοτομία. Καινοτομία στην εκμετάλλευση και στο θάνατο των ζώων τη στιγμή που δεν χρειάζεται, τη στιγμή που δεν είναι υγιεινή η τροφή για τον άνθρωπο. Τη στιγμή που μπορείς να βάλεις ό,τι παίρνεις από το πτώμα ζώου, από τη φύση, χωρίς να πεθάνει κανένα ζώο. Δηλαδή να κόψεις ένα ενδιάμεσο και να δεις πώς μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς ένα ενδιάμεσο. Δηλαδή το ζώο. Οι αυτοματισμοί και ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα είναι χαρακτηριστικό της μονάδας, αφού μπορούν μέσω ενός υπολογιστή να ελέγχουν τα ζώα τους 24 ώρες το 24ωρο. Η ευζοία και άριστη μεταχείριση των ζώων είναι μια αδιαμφισβήτητη αρχή της μονάδας που λειτουργεί με πρότυπο ISO κλπ. Οκ, καταλαβαίνω ότι μάλλον γιατί δεν είμαι μάρτυρας, δεν μπορώ να ξέρω τι παίζει σε αυτή τη μονάδα. Μεταχειρίζονται τα ζώα, δηλαδή δεν τα κακομεταχειρίζονται. Θα ήθελα πολύ να μου απαντήσει αυτή η μονάδα πώς στηρώνουν τα γουρούνια και πώς κόβουν τα δόντια των γουρουνιών, αν τα κόβουν. Γιατί εγώ ξέρω, αν ψάξεις στο ίντερνετ, ότι στις μονάδες εκτροφής γουρουνιών τους ξεριζώνουν τους όρχες και τους κόβουν τα δόντια χωρίς αναισθητικό. Ξέρεις γιατί γίνεται χωρίς αναισθητικό? Γιατί κοστίζει περισσότερο. Αν δεν το ξέρεις, ψάξ' το. Εκτός του βέβαια μπορούν να ελέγχουν τα ζώα τους 24 ώρες το 24ωρο, σκοτώνουν και αυτά τα ζώα τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγο, τη στιγμή που δεν χρειάζεται να πεθάνει κανένα ζώο για να τραφείς. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Dr. Kim Williams είναι ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και είναι vegan. Έτρωγε μόνο ψάρια και επειδή τα ψάρια έχουν διαφορετικά επίπεδα χοληστερίνης ανά είδος, έκοψε και τα ψάρια. Ψάξε να το δεις, να δεις το βίντεο στα αγγλικά Meet Your Future. Και το meat, όπως γράφεις, το κρέας, meat, your future, το μέλλον σου. Δίνει πρόσθετες ιδιότητες σε σχέση με το χοιρινό συμβατικής εκτροφής. Δηλαδή, η έξτρα χοληστερίνη που προστίθεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι διαφορετικής ποιότητας και κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί δεν είστε ενημερωμένοι, γιατί δεν είστε αρκετά ενημερωμένοι. Ο διαβήτης, τα αυτοάνωσα, γιατί συνδέονται με την έξτρα κατανάλωση κρέατος, με την κατανάλωση κρέατος γενικότερα. Γιατί σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες κρέατος, δεν επικρατούν τα ίδια αυτοάνωσα νοσήματα όπως ο διαβήτης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν καταναλώνουν κρέας. Είναι πολύ απλό, γιατί δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά. Ψάξε να δεις πώς μπορείς να μην τρως κρέας, πώς δεν χρειάζεται να συμβάλλεις ουσιαστικά στον θάνατο ζώων, απλά και μόνο για τη γεύση. Πλέον, ένα χρόνο μετά, και ήμουν άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι αν δεν έχει κρέας, παύλα πτώμα ζώου το φαγητό μου, ξέρεις, δεν μπορώ να χορτάσω. Και είναι λογικό γιατί το κρέας έχει θερμίδες, αλλά εγώ δεν έτρωγα αρκετά στο να καλύψω τις θερμίδες που χρειάζεται ο οργανισμός μου για να ζήσει. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους. Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Μην συμβάλλεις στην άδικη κατανάλωση και στην άδικη εκμετάλλευση και στην άδικο θάνατο ζώων. Αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αυτά γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνουν στην Ελλάδα κάτι διαφορετικό, δεν κάνουν κάτι καινούριο εδώ. Ελέγχουν ζώα 24 ώρες το 24ωρο αυτόματα. Δηλαδή είναι ένα μάτριξ των ζώων. Τα ζώα ζουν ένα τεχνητό μάτριξ το οποίο το έφτιαξε ο άνθρωπος και αυτό είναι κάτι ωραίο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι εκμετάλλευση ζώων. Τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος. Στην Κένια άνοιξε το πρώτο σφαγείο για γαϊδουράκια, για γαϊδάρους. Είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι.
ή απλά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν λεφτά, όπως και αυτοί εδώ οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν λεφτά. Υποκρισία.